εδώ όλες οι γενιές της αριστεράς για να αποχαιρετήσουμε τον σύντροφο Κώστα Φιλίνη. Είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μεγάλη και γεμάτη προσφορά διαδρομή του. Μια διαδρομή που είναι ταυτόχρονα η ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, της αριστεράς και των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων του λαϊκού κινήματος στην πατρίδα μας. Ο Κώστας Φιλίνης ανήκει σε μια ηρωική γενιά. Μια γενιά σφυριλατημένη στους αγώνες της εθνικής αντίστασης. Μια γενιά που σε καιρούς εξαιρετικά σκληρούς και δύσκολους αφιέρωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της στην υπόθεση της εθνικής απελευθέρωσης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στον τόπο μας. Από τις 9 δεκαετίες που διήρκησε η ζωή του, οι 7 ήταν ολοκληρωτικά και αταλάντευτα αφοσιωμένες σε αυτόν τον αγώνα. Για χάρη του αγώνα αυτού, πέρασε 17 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του στις φυλακές και άλλα 7 χρόνια στη σκληρή παρανομία. Και στα χρόνια της νομιμότητας δεν έλειψε ποτέ, ούτε μια στιγμή, από την πρώτη γραμμή των μεγάλων κοινωνικών αγώνων. Η προσωπική του διαδρομή είναι συνυφασμένη με την ιστορία των αγώνων του λαού μας για προκοπή, δημοκρατία, ελευθερία. Εντάχθηκε από νέο παιδί στην Όκνε και στα χρόνια της κατοχής ήταν ιδρυτικός τέλεχος της ηρωικής ΕΠΟΝ. Από μαχητής της μεγάλης εθνικής αντίστασης, του κορυφαίου έπους του λαού μας, βρέθηκε στις παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αθήνα, στα πέτρινα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια. Καταδικάστηκε σε 2 φορές ισόβια. Μια καταδίκη που για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρη αυτή τη γενιά, είναι η μεγαλύτερη τιμή και το σημαντικότερο παράσημο. Με την αποφυλάκησή του ρίχτηκε αμέσως στην νόμιμη πολιτική δράση. Δούλεψε στην ΕΔΑ και στην Αυγή, αλλά για πολύ λίγο, αφού με την επιβολή της δικτατορίας βγήκε ξανά στην παρανομία. Δούλεψε για τη συγκρότηση του πανελλήνιου αντιδικτατορικού μετόπου και μετά ξανά φυλακή και ξανά παρανομία. Το 1968 τάχθηκε με τις δυνάμεις της κομμουνιστικής ανανέωσης. Υπήρξε κορυφαίο ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού και το 1989 στήριξε το μεγάλο βήμα για την ενότητα της αριστεράς, που ήταν η ίδρυση του συνασπισμού. Από τότε παρέμεινε μέχρι το τέλος ενεργό μέλος του συνασπισμού και κατόπιν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε όμως ένα βιογραφικό και σε μια ομιλία όλα αυτά στα οποία ο Κώστας Φιλίνης άφησε το αποτύπωμά του. Είναι πολλά αυτά που οι περισσότεροι από τις νεότερες γενιές δεν γνωρίζουν, γιατί η σεμνότητα του Κώστα Φιλίνη δεν επέτρεπε να γίνουν γνωστά. Για εμάς τους νεότερους, ο Κώστας Φιλίνης ήταν μια υποδειγματική παρουσία. Πολιτικά συγκροτημένος και πάντα συνεπής με τις ιδέες και τις αξίες της αριστεράς, ήταν ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με ευρύτατη καλλιέργεια και αγάπη για τη γνώση. Ίσως ένα από τα πιο κοφτερά μυαλά που είχαμε την τύχη να συναντήσουμε. Ο Κώστας Φιλίνης ήταν ο ηγέτης που με πραότητα και σοφία λειτουργούσε και συμπεριφέρονταν όπως το κάθε απλό μέλος του κόμματος. Ο πρωτεργάτης της αντίληψης δημοκρατία παντού, από τους πρώτους που στήριξε τους αγώνες για την ειρήνη και τον αφοπλισμό μέσα από το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα, από το 1985 στην Ευρωβουλή ως Ευρωβουλευτής έδωσε μάχες
για την Ευρώπη των εργαζομένων ενάντια στην Ευρώπη των μονοπωλίων. Στις δημοτικές εκλογές του 86 ως υποψήφιος δήμαρχος, από τους πρώτους που μίλησε για άμεση δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανέδειξε τα μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα και τα κινήματα της πόλης. Εισήγαγε στο ελληνικό κοινό μία ολόκληρη επιστήμη, την θεωρία των παιγνίων και την εφαρμογή της στην πολιτική στρατηγική. Το βιβλίο του, που και σήμερα ακόμα θεωρείται κλασικό στην ελληνική βιβλιογραφία, το έγραψε πριν από 40 χρόνια μέσα στη φυλακή. Μέσα από το αγαπημένο του παιχνίδι, το σκάκι, μας έμαθε την αξία της θυσίας, τη σημασία της στρατηγικής, πως ένα απλό πιόνι, ένας απλός στρατιώτης, μπορεί να γίνει ο καταλυτικός παράγοντας για τη μεγάλη ανατροπή. Στοχαστής, θεωρητικός και ολοκληρωμένος οργανικός διανοούμενος, μετέφρασε Γκράμψη, Πουλαντζά, Μάρξ και δεν δίστασε να βαδίζει ακόμα και σε πιο δύσκολα, στα πιο δύσκολα θεωρητικά μονοπάτια. Υπήρξε συνιδρυτής των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Όμως εκείνο για το οποίο θα το θυμόμαστε πάντα ήταν η φυσική του ευγένεια, η προσήνεια και η καλοσύνη που πάντα τον χαρακτήριζαν. Τρέφαμε γι' αυτόν βαθιά συντροφική αγάπη και απεριόριστο σεβασμό. Το κύρος του ήταν άλλωστε ευρύτερο από τα πολιτικά όρια του πολιτικού μας χώρου. Γιατί ο Κώστας Φιλίνης ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που ενσάρκωναν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Τον θυμόμαστε πάντα παρόντα στα κρίσιμα αλλά και τα καθημερινά, να βάζει πλάτη για να μείνει ζωντανό το όραμα, για να μείνει όρθιο το κόμμα σε πείσμα των καιρών και με κόντρα τον καιρό. Κώστας Φιλίνης φεύγει σε μια στιγμή που η αριστερά είναι πάλι εδώ, κάθε μέρα ολοένα και πιο δυνατή και πιο μάχημη, έτοιμη να υπομειστεί ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για να υπομειστεί, για να υπερασπιστεί την κοινωνία, αλλά και για να δώσει τη μάχη της μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής ανατροπής για την οποία ο Κώστας Φιλίνης έδωσε τη ζωή του, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Η σκέψη του θα μας συνοδεύει και θα μας θυμίζει πάντα ότι για να κερδίζει τον σεβασμό και την υποστήριξη της κοινωνίας η αριστερά, οφείλει να είναι αυστηρή και απαιτητική πρώτα με τον εαυτό της, συνεπής πάνω απ' όλα στις αρχές και στις αξίες της, πρωτοπόρα στους κοινωνικούς αγώνες και πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Ας μου επιτραπεί και μια ελάχιστη προσωπική κατάθεση. Νιώθω την μεγαλύτερη τιμή που ήμουν και εγώ μεταξύ άλλων στην ίδια οργάνωση με τον Κώστα Φιλίνη, στην τοπική οργάνωση των Αμπελοκήπων. Και που για χρόνια σε κάθε συνεδρίαση είχα και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι σύντροφοι, την χαρά και την τιμή να έχουμε ανάμεσά μας ισότιμα πάντα έναν άνθρωπο, ένα σύντροφο, μια προσωπικότητα που ακτινοβολούσε ήθος και ανιδιοτέλεια. Ένα τολμηρό ανοιχτό μυαλό που στήριζε με πάθος κάθε τολμηρό βήμα, κάθε πρωτοποριακό εγχείρημα. Τον σύντροφο που ήταν πάντα δίπλα στις νεότερες γενιές, έτοιμος να προσφέρει την στήριξη, την βοήθεια και την αγάπη του. Στήριξη, αγάπη και ενθάρρυνση που και εγώ είχα την χαρά και την τιμή να δεχτώ απλόχερα από τον Κώστα Φιλίνη σε δύσκολες στιγμές. Αγαπημένε μας σύντροφε Κώστα, θα λείψεις σε όλους μας, όπως θα λείψεις και στα δυο πιο κοντινά και αγαπημένα σου πρόσωπα, τη Ζωή και την Άννα. Στη σκέψη μας όμως θα είσαι πάντα ζωντανός, όσο είναι ζωντανές οι ιδέες και τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκες, όσο θα είναι επίκαιρες ζωντανές οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Και θα είσαι πάντα ανάμεσά μας,
κάθε φορά που αυτές οι ιδέες, αυτές οι αξίες θα κερδίζουν μία ακόμα νίκη για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας σύντροφε Κώστα.